Πώς πήρατε αυτή την απόφαση τέλος πάντων? Βλέπουμε και τα πλάνα εμείς. Συγκεκριμένα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και μου λέει τρέξε γρήγορα γιατί έχει πιάσει ένα διπλανό σπίτι φωτιά. Και όταν έφτασα εκεί είχε γίνει το περιστατικό, είχε πέσει το κοριτσάκι με τη μητέρα και έχω δει το σάκι που είναι πάνω στο περβάζι. Ρωτάω εκεί τον υπεύθυνο, τον κύριο Αλιφαντή, επειδή είμαι και στο Συνεργείο Εκστροφωτισμού προϊστάμενος, είχα και τα κλειδιά, του λέω να τρέξω να φέρω το γερανό, φύγε μου λέει. Ήταν 200 μέτρα, 300 πιο κάτω το συνεργείο μας. Και ευτυχώς εκεί πρόλαβα, μπήκα μέσα με τη βοήθεια κάποιων φίλων εκεί που άνοιγα δρόμο, γιατί ήταν κάποιοι περίεργοι εκεί με τα αυτοκίνητα, με μηχανές, ήταν δύσκολο να περάσουμε. Τα γνωστά, ναι. Και πήρα μια απόφαση, λέω πάμε τώρα και να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Έστησα τον γερανό, ανέβηκα επάνω. Βλέπουμε που κρέμεται ο άνθρωπος, είναι στο περβάζι. Σε κάποια στιγμή τον έχασα, σε ένα μέτρο λέω τι έγινε τώρα, δεν τον έβλεπα καν. Ναι, ναι. Και ξανανέβηκα άλλη μια επάνω και τον κατάφερα και τον άρπαξα και τον έβαλα στο καλάθι και τον κατέβασα κάτω. Είναι καλά στην υγεία τους όλοι λοιπόν. Εχθές που τον είδα είναι εντάξει, έχει γίνει καλύτερα. Η σύζυγός του έχει λίγο τα κατάγματα εκεί, οπότε περιμένουμε τι θα γίνει και με την Χριστιανή. Είναι μεγάλο το σοκ τώρα. Τι σας είπε ο άνθρωπος που τον σώσατε, μια και τον συναντήσατε? Μόλις του λέω, εντάξει Σάκη μου, κατεβαίνουμε, η οικογένειά μου, μου λέει, η γυναίκα μου, το παιδί μου, λέω, είναι καλά, μην φοβάσαι, κατεβαίνουμε και θα πάνε όλα καλά. Κουράγιο του λέω, εντάξει. Σας συγχαίρουμε για αυτή σας την προσπάθεια. Μακάρι όλοι μας να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό για τον συνάνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα τίποτα, είπα αφού μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω. Ευχαριστούμε θερμά που είχατε την καλοσύνη να μας μιλήσει.